Για να σας ενημερώσω για τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε, τις διεκδικήσεις μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και για να ενημερωθώ για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στις τοπικές κοινωνίες, στα νησιά, για να δούμε πώς θα μπορέσουμε, ενώνοντας δυνάμεις, να διευκολύνουμε, να αντιμετωπίσουμε προβλήματα, να παρακάμψουμε γραφειοκρατίες πολλές φορές που είναι εμπόδια και στις προθέσεις μας, και να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στην υποχρέωσή μας να δείξουμε το ανθρώπινο πρόσωπο της πατρίδας μας, του λαού μας, σε όλη την Ευρώπη, αλλά και να αναδείξουμε το ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρώπης απέναντι σε μια κρίση ανθρωπιστική, και ταυτόχρονα όμως να προετοιμαστούμε ώστε η πληγή αυτή να εξαλειφθεί. Είναι δύσκολο, αλλά να την απαλύνουμε, διότι τα νησιά σας, στις τοπικές κοινωνίες, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν ένα βάρος πολύ μεγάλο. Αυτός είναι ο σκοπός. Ίσως να αναρωτιέστε κανείς γιατί ζήτησα και την παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και την παρουσία των Αγίων Πατέρων, των Μητροπολιτών, βεβαίως με την παρουσία του Αρχιεπισκόπου, του Ιερονίμου, του Σεβασμιώτου, του Μακαριώτα, του Ιερώνυμου. Ο λόγος είναι διότι ακριβώς επειδή το πρόβλημα αυτό έχει μια ανθρωπιστική διάσταση, το να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, πολιτεία και εκκλησία, για την αντιμετώπιση του, είναι ίσως ο μόνος δρόμος που μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Εγώ θα ήθελα να εξάρω προκαταβολικά τις προσπάθειες που έχετε μέχρι τώρα φορείς της αυτοδιοίκησης αλλά και της Εκκλησίας και οι τοπικές κοινωνίες συνολικά, οι πολίτες σας, οι άνθρωποι σας, για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Θα ήθελα προκαταβολικά να πω ότι η πολιτεία ευνηδιάστηκε, και άρα θέλω να επισημάνω ότι το μεγάλο βάρος το σηκώσατε εσείς στις πλάτες σας. Όμως ο σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να δούμε πώς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας με τις λιγοστές δυνάμεις που έχουμε. Ξέρετε, περνάμε μια κρίση οικονομική. Αυτή είναι μια κρίση πάνω στην κρίση, μια κρίση μέσα στην κρίση. Να συντονίσουμε λοιπόν δυνάμεις πάνω στον κοινό σκοπό και από την πλευρά μας να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διευκολύνουμε τις προσπάθειες, αλλά και να διεκδικήσουμε τη δυνατότητα, εφόσον το πρόβλημα, όπως είπα πιο πριν, είναι ευρωπαϊκό και δεν είναι ελληνικό, δεν είναι πρόβλημα των νησιών μας, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και να βρούμε λύσεις και να διεκδικήσουμε την υποστήριξη.